Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή πάσχει από ένα είδος πολιτικής σχιζοφρένειας. Αναλόγως με το ποιον μιλάς, μπορεί να έχεις διαφορετική άποψη για το ίδιο θέμα. Αν μιλήσεις, ας πούμε, με τον κύριο Σταθάκη, μπορεί να ακούσεις ένα λόγο ο οποίος είναι κάπως ήπιος και ο οποίος λέει, ας πούμε, για το θέμα του χρέους ότι εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνουμε μια επιμήκυνση. Αν μιλήσεις με κάποιον όπως είναι ο κύριος Λαφαζάνης, θα σου πει δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το χρέος θα το διαγράψουμε και διμονομερός και το μνημόνιο θα το σκίσουμε. Αν μιλήσεις με τον κύριο Σκουλέτη, θα ακούσεις ένα στρογγυλεμένο λόγο, ο οποίος πολλές φορές είναι και σε δύσκολη θέση, γιατί πρέπει να συγκεράσει αυτά τα πράγματα τα οποία μόλις σας είπα. Η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη θέση και οπότε δεν μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη στο τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Όλες όμως οι θέσεις που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι θέσεις οι οποίες κατά βάση στο εξωτερικό, εάν τις τοποθετούσε κανείς ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης, πιστεύω ότι θα ήταν θέσεις αποτυχημένες. Το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει κανείς να αναρωτιέται, εάν δεν πετύχουν αυτά τα οποία προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ακούγονται, σας λέω, πάρα πολύ εύπεπτα και πάρα πολύ ευχάριστα, έλα βρε να το διαγράψουμε το χρέος, ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο. Και σε αυτό δεν υπάρχει ποτέ καμία απάντηση, διότι απλούστατα δεν υπάρχει σχέδιο ή το εναλλακτικό σενάριο είναι πραγματικά τόσο καταστροφικό που δεν θέλουν καν να αναφερθούν σε αυτό.